αιτήματα. Την άμεση τροποποίηση του ΠΔΕΛΤΑ 85-2022 με την υπαγωγή όλων των καλλιτεχνών στη βαθμίδα τεχνολογικής εκπαίδευσης, όπως ισχύει για τους διπλωματούχους μέχρι το 2003. Ή την δημιουργία αποδεδειγμένης ισότιμης βαθμίδας με την συμπερίληψη όλων των αποφύτων. Καλησπέρα σε όλα. Είμαστε το συντονιστικό του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θέλουμε να δείξουμε έμπρακτα και εμείς την εναντίωσή μας και τη διαμαρτυρία μας στο Προεδρικό Διάταγμα 85 που υποβαθμίζει τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών και είμαστε εδώ να δείξουμε με μαζεμένοι όλοι την εναντίωσή μας σε αυτό. Τα αιτήματά μας είναι η άμεση τροποποίηση του ΠΔΕΛΤΑ με την υπαγωγή όλων των καλλιτεχνών στη βαθμίδα ΤΑΦΕ, όπως ισχύει για τους διπλωματούχους μέχρι το 2003, ή τη δημιουργία αποδεδειγμένης ισότιμης βαθμίδας με το ΤΑΦΕ, συμπερίληψη όλων των αποφύτων. Ένα ακόμα αίτημά μας είναι η παροχή σύντησης, στέγασης, δωρεάν συγγραμμάτων, κρατικών υποτροφιών και οικονομική στήριξη στο σπουδαστικό σώμα των εποπτευόμενων από το ΙΠΟΑ σχολών. Την περαιτέρω στελέχωση των δημόσιων σχολών παραστατικών τεχνών με το απαραίτητο προσωπικό και το απαραίτητο εξοπλισμό για τη δημιουργία των διενέργεια των σπουδών μας. Και τέλος, την άμεση ίδρυση δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου και νέων πανεπιστημιακών τμήματων παραστατικών τεχνών σε όλη την Ελλάδα. Διαδικασίες εξομοίωσης για τους αποφύτους των ανωτέρων καλλιτεχνικών σχολών. Διαβούλευση με όλα τα συλλογικά όργανα για τη ρύθμιση των διαδικασιών. Μας θέλει μαθητές, το ίδιο σάπιο σύστημα που τρέφει βιαστές. Μας θέλει μαθητές, το ίδιο σάπιο σύστημα που τρέφει βιαστές. Ρεξ, γετζίλε, ήταν η αρχή. Επόμενος σταθμός θα είναι